και τα κορίτσια στην εθνική φρουρά. Την δυνατότητα εθελοντικής κατάταξης ανακοίνωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Οι γυναίκες λοιπόν, με την συμπλήρωση του κύκλου φίτησής τους στα λύκεια και στις τεχνικές σχολές, έχουν πλέον την δυνατότητα εθελοντικής κατάταξης στην εθνική φρουρά με ελάχιστη θητεία τους 6 μήνες και μέγιστη τους 14, ανακοίνωσε την Κυριακή το βράδυ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι το θέμα αυτό θα τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου σε λίγες μόνο μέρες. Σε χαιρετισμό του σε επετειακή εκδήλωση με θέμα 60 χρόνια εθνικής φρουράς που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η εθνική φρουρά ιδρύθηκε το 1964 με στόχο να αποτραπούν οι τουρκικοί σχεδιασμοί για διχοτόμηση της πατρίδας μας. Μια εθνική φρουρά που σε αυτά τα 60 χρόνια πορείας έχει ενισχυθεί σε σημαντικότατο βαθμό, έχει αναπτυχθεί σε επίπεδα τα οποία είμαι σίγουρος ότι κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί το 1964 όταν είχε ληφθεί η απόφαση για τη σύστασή της. Μια εθνική φρουρά για την οποία ως πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά πρωτίστως ως πολίτης της χώρας νιώθω περήφανος, ανέφερε ο πρόεδρος σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας. Είμαστε περήφανοι για την Εθνική Φρουρά γιατί ως Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ήταν λίγες φορές που σε επισκέψεις μου στο εξωτερικό είδα σε όλα τα γειτονικά κράτη, άκουγα από τους συνομιλητές μου επένους για το αξιόμαχο των στελεχών της Εθνικής Φρουράς, είπε ο Χριστοδουλίδης. Συνεχίζοντας, είπε ότι η Εθνική Φρουρά του 64 δεν έχει καμία σχέση με την Εθνική Φρουρά του 24 και ανέφερε ότι πέραν του κοινωνικού έργου που επιτελεί σήμερα η Εθνική Φρουρά, είναι πρωταγωνιστή στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, στην πυρόσβεση, σε ασκήσεις έρευνας και διάσωσης και σε ό,τι έχει ζητηθεί από την Κυπριακή Πολιτεία. Θέλω να ανακοινώσω απόψε ότι από το 2025 και οι κοπέλες θα έχουν την δυνατότητα εθελοντικής κατάταξης στην Εθνική Φρουρά, όπως οι Άρενες αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Λυκείου και των Τεχνικών Σχολών που φοιτούν. Αυτά είπε ο Κύπριος Πρόεδρος. Αυτό ήταν και το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.